πολίτικη. Ποιος τη σκέφτηκε? Α, όχι. Εγώ την έκανα. Εσύ την έκανες. Ποιος τη σκέφτηκε? Εγώ. Εσύ πρότεινες. Εδώ από το εξής. Δώσατε βάση όταν μας παρουσιάζανε τα μενού, ναι, τα μέλη πληρώματος καμπίνας. Ναι, σε. Κάποια, σε κάποια στιγμή είπανε κάτι με σος γιαουρτιού ή τζατζίκι. Τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Ναι. Εντάξει. Μία σκελίδα βάλαμε. Δεύτερο μενού. Τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Λόλο πράσινο με ελιά καλαμών. Και φτεδάκια σε deep γιαουρτιού με πατάτες και λαχανικά. Και παραδοσιακά με λεκούνια. Ήταν το άτομο. Όχι. Ήταν μία σκελίδα σκόρδο σε όλη τη σαλάτα. Είχαμε πει να μην βάλουμε ούτε σκόρδο ούτε τσίλι μέσα, γιατί είναι ένα κλειστό μέρος για το λόγο που όντως μας είπανε. Αλλά η Άλκης είπε ότι η βασική συνταγή της πολίτικης είναι αυτή και δεν αλλάζει. Οπότε εννοείται ότι το φωτολογικό αυτό θα κάνω. Δεν βάλαμε πολύ σκόρδο. Βάλαμε ένα κομματάκι σκόρδο, ίσα ίσα για να πάρει αυτό το τσιφ που λέμε του σκόρδου. Όχι ότι ήταν έντονο. Αυτό δεν το δέχομαι εγώ. Παρ' όλα αυτά, όταν το παρουσίασε η Άλκης στο μενού, στο χαρτάκι που είχε σημειώσει. Πολίτικη με... και σκόρδο. Ξεκινώντας με το μενού 1, έχουμε πολίτικη σαλάτα, λάχανο, καρότο, πιπεριά, κόκκινη, ξύδι, σκόρδο και grapefruit. Και είσαι τώρα μέσα σε ένα αεροπλάνο και παρουσιάζεις, ναι, το μενού και λες και έχουμε για σαλάτα πολίτικη με λάχανο, πιπεριές, ξύδι και σκόρδο. Μην ξεχάσετε να πάρετε αυτή τη σαλάτα. Έτσι όπως ήμασταν, είχε στριμωχτεί ο Πάνος με δύο άλλους συνοδούς. Σαν μειονέκτημα το λες αυτό, είχε στριμωχτεί ο Πάνος. Εγώ που καθόμουν να μόνο...